Βαγγέλης Παπαδημητρίου, Μανώλης Καψής, θα τους δείτε τώρα. Είναι στα ζεστά τους οι κύριοι. Καλώς τα παιδιά, άνετη, καλημέρα σας. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βαγγέλη, καλημέρα, χρόνια παιδιά. Πολλά, Βαγγέλη, για χθες. Ευχαριστώ πολύ. Να τα εκατοστήσουμε, Βαγγέλη. Όλα δεξιά, πάντα καλά, πάντα καλά. Όλα καλά, είστε αποκλεισμένοι, παιδιά. Κοιτάξτε, εγώ βρίσκομαι ψηλά στο Μαρούσι, στα όρια Μελισσίων. Αποκλεισμένος. Είναι σχεδόν αποκλεισμένη η περιοχή. Η θερμοκρασία, από ό,τι βλέπω από νωρίς το πρωί, είναι από μείον ένα, μείον δύο με ένα. Δεν χρειάζεται να μετακινηθείς πάντως. Δεν πήγες στον ακόμα. Χιονίζει πολύ. Mm-hmm. Θα χρειαστεί να πάρω τσιγάρα, ρε παιδιά. Δεν βγαίνει η μέρα. Καλά, βρε Βαγγέλη. Τσιγάρα για μια τώρα, μέρα δεν χρειάζεται. Δεν είναι τόσο επίγον. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το επίγον. Πάμε στο Μανώλη τώρα να μας πεις και εσύ, Μανώλη. Εγώ βρίσκομαι στο Διόνυσο και είμαστε σχεδόν αποκλεισμένοι. Εσύ, Μανώλη, μου βλέπω σε καμιά εβδομάδα. Εμβολιάζομαι αύριο το πρωί και πρέπει να φύγω. Οπότε αύριο, θα μετακινηθώ. Αλόγω με τη AstraZeneca, AstraZeneca. Είμαστε ωραία, τυχεροί. Ωραία. Να μας πεις την εμπειρία σου. Λέει ο κύριος Κολοκυθάς στο ακουστικό τώρα, μεγάλος ο Μανώλης. Ήταν το σχόλιο, κύριε Καψή, και πρέπει να το πω. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε όλοι μαζί έτσι όπως είμαστε. Με τα διόδια Αφιδνών, η Μαρία Βούσουλα βρίσκεται από πολύ νωρίς το πρωί εκεί. Καταγράφουμε τα προβλήματα τα οποία είχαν φανεί από το αξιμέρωτο. Πάμε να δούμε λοιπόν ζωντανή εικόνα. Τη βλέπετε ήδη. Μαρία, μας ακούς. Με ποιον μιλάς, ρε Μαρία, εκεί, με ποιον φωνάζεις? Ναι, μίλησα με ένα κύριο, σταμάτησε να μας μιλήσει. Με ποιο δικαίωμα, λέει ο υπουργός, έκλεισε το δρόμο. Έναν δρόμο για τον οποίο πληρώνουμε. Για λόγους ασφαλείας, του λέμε εμείς, μα δεν έχει 20 πόντους. Και δεν έχουμε πολικές θερμοκρασίες, γιατί γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε ότι μάλιστα, η καθημερινότητα δυσκολεύει και εκείνοι προσπαθούν να βγάλουν άκρη. Λοιπόν, εμείς παραμένουμε στα διόδια των Αφιδνών. Βλέπετε πίσω μου τα χιονιστικά. Επιχειρούν συνεχώς στο σημείο. Είπαμε ότι το άνοιγμα, αν θέλετε, της Εθνικής Οδού έχει αναλάβει η νέα οδός. Δεν έχει ακόμη βοηθήσει η περιφέρεια σε αυτό, γιατί δεν έχουν ζητήσει βοήθεια. Είπαμε τα και νωρίτερα. Ανεβοκατεβαίνουν, τι βλέπεις εκεί? Τα οχήματα αυτά ανεβοκατεβαίνουν. Φαντάζομαι, αν και τώρα δεν έχω εικόνα, ότι θα πηγαίνουν μέχρι την Καλυφτάκη και θα ανεβαίνουν προς τα πάνω. Μην ξεχνάμε ότι είναι κλειστή η εθνική οδός από την Καλυφτάκη μέχρι και τη Λαμία. Δεν κινείται τίποτα. Βλέπετε εδώ στα διόδια πως δεν υπάρχει κανένα όχημα. Τα οχήματα, Ηλία, δείξε λίγο από εδώ τα φορτηγά. Είναι αυτά που βλέπετε, φορτηγά που έχουν μείνει από τις προηγούμενες ώρες και δεν έχουν μετακινηθεί. Στις 9 είπαμε δηλαδή τώρα ότι θα επαναξετάσουν το ζήτημα για να δούμε αν θα ανοίξει. Να σας πω όμως εγώ. Δύσκολο φαίνεται ότι πάντως, ρίχνει Μαρία. Χιόνι. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, Μαρία, γιατί δεν έχει σταματήσει να χιονίζει και θα σας πω ότι όσο περνάει η ώρα η χιονόπτωση γίνεται ολοένα και πιο πυκνή. Οπότε αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο. Κοίταξε, μας είπε και η Χριστίνα πριν. Και η Χριστίνα Σούζη ότι αυτό μέχρι το μεσημέρι έτσι θα πάει. Θα γίνει μια ανάπαυλα για λίγες ώρες και μετά πάλι θα χειροτερέψει η εικόνα μέχρι το βράδυ. Ναι. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ πέρα προσπαθούμε να φτάσουμε εδώ στους οδηγούς, να δούμε πόση ώρα περιμένουν και εκείνοι, μήπως είναι από χθες το βράδυ, να μας πούν μια κουβέντα. Απλά πάμε λίγο αργά, γιατί γλιστράει αρκετά και να πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, τι κάνετε? Το φορτηγό σας? Έχουμε κλουβιστεί εδώ από χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ τι ώρα? 9 η ώρα το βράδυ. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των φορτηγών. Των φορτηγών, ναι. Και τώρα εδώ περιμένετε? Περιμένουμε ό,τι μας πει η πολιτεία. Δεν έχετε κάποια άλλη ενημέρωση που δεν έχουμε? Όχι, τίποτα, τίποτα, καμία ενημέρωση. Εσείς δεν ξέρω τι έχετε. Και το περάσει το βράδυ στο αυτοκίνητο. Εσύ θα το πεις στα νέα του ανθρώπου, Μαρία. Δεν πειράζει, θα το περάσουμε κι αυτό. Εσύ θα του λες ότι έχεις. Σωστά. Τέτοια εικόνα δεν έχετε ξαναδεί πρόσφατα, εσείς που κινήσετε στο δρόμο. Από το Βέλγιο έχουμε. Κάτι είναι χειρότερο. Στο Βέλγιο έχετε δει, εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι κάτι διαφορετικό. Πόσα φορτηγά είναι, Μαρία? Καλά, προσέξτε. Και εσείς να είστε καλά. Είναι 1, 2, 3, 5 συνάδελφοι. Να βάλει κανένα μάσκα πες του. Όχι, μας πηγαίνανε στην Αθήνα. Εγώ έκατσα εδώ. Τους είπα δεν μπορώ να πάω και αυτό έκατσα εδώ. Είναι, τα φορτηγά είναι μετά τη... Μάσκα γενικά φοράμε όμως. Ω, συγγνώμη, ναι. Το ξέχασε, είδες, ξεχάστηκε. Λόγω του χιονιού. Είναι και το χιόνι. Και βρέχονται και συνεχώς. Ναι, και εντάξει, ναι, ναι, το ξέχασε τώρα μέσα στο χιόνι. Χάρη και που σε είδε κιόλας από ό,τι βλέπω. Βλέπω μια διάθεση. Ναι, και ήθελε να μου το δείξει. Για να δω χαμόγελο, Δημήτρη. Γιατί να καταλάβω πια, μόνο μάτια. Πόσα μάτια να διαβάσω, αν δεν δω τα χείλη. Έτσι, έχει δίκιο τώρα. Σαν τον Τζελίκα ήμουν τώρα με αυτό που είπα. Τη Βούσουλα από ό,τι βλέπω, αν κάτσει λίγο ακόμα. Το χιόνι, ναι, δεν πειράζει. Όπα, κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Α, εδώ έχει χιόνι. Α, εδώ παιδιά, κοιτάξτε. Βουλιάζει λίγο. Έχει εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι κάνετε, εσεί τι γίνεται. Είναι τριανταριά πόντους. Υπομονή, περιμένουμε, στον περίμενε. Από χτες το βράδυ και εσύ. Από χτες το απόγευμα. Φαΐ, έχει φαΐ. Υπόλοιποι.
Τι είπες, Δημήτρη, αν θα είναι νερό, λέω, αν έχει ο άνθρωπος τίποτα. Έχετε φαγητό. Έχουμε μαζί μας, είμαστε κομπλέ, δεν έχουμε. Ούτως ή άλλως. Είμαστε εξασθεσμένοι, δεν έχουμε πρόβλημα τέτοια. Χθες το βράδυ φαντάζομαι θα ήταν περισσότερα τα φορτηγά. Ναι, είναι, έχουν πάει στα ΣΕΑ πιο πολύ, γιατί... Α, έχουν φύγει προς τα... Ναι, είμαστε εδώ σκορπισμένοι όλοι, περιμένουμε, στον περίμενε. Αλλά κλειστένει και γίνει. Δύσκολες συνθήκες, το βλέπουμε και εμείς, όμως είμαστε με ασυνθήκες, με όλα τα πράγματα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για εμάς εδώ, όμως εντάξει. Τι προϊόντα, τι κουβαλάει. Περιμένουμε. Τι γιατί έχετε στην τρόφιμα, ψυγεία, τρόφιμα. Ναι. Τρόφιμα. Μεταφέρουμε τρόφιμα. Άρα και το ψυγείο ανοιχτό. Ακούγεται το ψυγείο. Υψηλές απαιτήσεις, λέει τις χαμηλές θερμοκρασίες, λέει πάνω. Ναι, και είμαστε στις χαμηλές θερμοκρασίες και. Εντάξει, υπομονή. Μαρία, επειδή ρωτάς τον άνθρωπο, Μαρία μου, τι έχει από φαγητό, προμήθειες κλπ. Γιατί δεν λες στον κόσμο τι έχεις πάρει εσύ μέσα στη σάκα σου για να περάσεις τώρα αυτές τις δυο μέρες. Ξηρά τροφή. Γιατί δεν το λες, μπορείς να μοιράσεις και στους ανθρώπους με όλα αυτά που κουβαλάς. Ο άνθρωπος έχει ολόκληρο φορτηγό με προμήθειες γιατί είναι η δουλειά του. Εγώ χθες το βράδυ σηκώθηκα και έβαλα ένα ταπεράκι με ντοματίνια σαλατούλα. Τη λες, Ηλία. Με σαλάτα την βγάλεις, Μαρία, εκεί με στο κρύο. Τα έχει φάει ήδη, παιδιά, αυτά που λέει. Τα έχει φάει ήδη, δεν ξαναπατάω. Τώρα δεν είναι ανοιχτά για να πηγαίνουμε να τρώμε, ούτε έχει delivery. Οπότε την τσάντα την εξτρά μαζί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Να δίνεις τίποτα και στον Πασίσογλου, Μαρία, να μην φωνάζει. Καλημέρα, καλημέρα. Τα ξαναλέμε, Μαρία μου, τα ξαναλέμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Τώρα γίνεται... Καταλαβαίνω ότι γίνεται μια συζήτηση αν είχε δίκιο ο Χρυσοκοΐδης να κλείσει την Εθνική Οδό ή όχι και αν ήταν υπερβολικό το μέτρο. Εγώ αισθάνομαι πάντως ότι καλύτερα να κινείται η πολιτεία συντηρητικά και να αποφεύγει το μεγάλο πρόβλημα παρά να παίρνει ρίσκα. Άρα καλά έκανε, λες Μανώλη. Κλειστεί την Εθνική Οδό και τα φορτηγά στη μέση του δρόμου και να τρέχουμε να τους βοηθήσουμε. Δεν ξέρω, μπορεί ίσως να ήταν πρόωρο το μέτρο, αλλά καλύτερα το να προλαβαίνουμε παρά να έχουμε γιατί, Μανώλη, αυτά που είχαμε η άλλη ζήσει εικόνα στο παρελθόν. Θα ήταν φρακαρισμένη κανονικά όλη η Εθνική και να μην υπάρχει διέξοδος να φύγει κανείς από εκεί και πέρα, οπότε θα μιλούσαμε για άλλη κατάσταση. Βαγγέλη, τι λες? Δεν έχω την εικόνα. Από εσάς έβλεπα νωρίς το πρωί την εικόνα της Εθνική Οδού και από χθες το βράδυ έχω την εντύπωση ότι από το να έχουμε θύματα ή μποτιλιαρίσματα και σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, προφανώς είναι η πρόληψη καλύτερα το να έχουμε τέτοιου είδους γεγονότα που τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Είναι και μια εικόνα, Βαγγέλη, αλλά... που δεν θα σταματήσει εδώ, θα χειροτερέψει. Έχεις δίκιο, γιατί άκουσα πριν και τη Χριστίνα που είπε ότι και μέχρι αύριο το βράδυ θα είναι πάρα πολύ άσχημες οι καιρικές συνθήκες. Αλλά θέλω να πω, δεν ξέρω, ίσως η Χριστίνα αν μας ακούει, εγώ θυμάμαι ότι δεν είναι και οι χειρότερες συνθήκες. Δηλαδή το 2004. Θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ άσχημες. Και το 19. Και το 19. Αυτό ήθελα να πω. Και επίσης το 2019 επίσης ήταν πολύ κακές συνθήκες. Δεν ξέρω αν είναι η χειρότερη. Ναι, δηλαδή, αλλά είχαμε, αν θυμάσαι, αυτές τις δύο φάσεις που λες, είχαμε μείνει στην Εθνική Οδό. Ήταν οι φορτηγατζίδες και οι γιοταχίδες και γινόταν ακριβώς. Θυμάσαι που πήγαινε ο Καραμαλής με τα μπέχονα και ο Γιώργος Παπανδρέου μετά στην άλλη φάση και αυτός με τα μπέχονα να δουν τον κόσμο. Τα θυμάσαι? Ναι. Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι καταρχάς δεν ξέρω αν είναι η χειρότερη της 20ετίας. Η Χριστίνα όμως θα τα ξέρει πολύ καλύτερα από αυτά. Αλλά νομίζω ότι ναι, καλύτερα να κλείνει ένας κεντρικός δρόμος όλο όπως είναι η Εθνική Οδός από το να έχουμε ακόμα και θύματα ή τραυματισμούς ή τρακαρίσματα. Έχουμε μία είδηση. Καταρχάς εσείς είστε Μαρούση και Διόνυσο. Δεν έχετε προβλήματα με την ηλεκτροδότηση μέχρι τώρα και οι δύο? Όχι. Δεν έχετε. Μας όχι, με την ηλεκτροδότηση. Δεν θα είμαστε ζωντανά τώρα. Μας λέει ο Νίκος Υποφάντης τώρα ότι ναι, γιατί είχαμε κάποιες διακοπές τις προηγούμενες ώρες και επανέρχεται ξανά το ρεύμα, γι' αυτό τώρα το Μανώλη. Στην Αττική λοιπόν στις περιοχές Εκάλης, Δροσιάς, Αγίου Στεφάνου, Ροδόπολη, Σταμάτας, Μαρκόπουλου, Οροπού, Καπανδρυτίου, Αυλώνας και Καλάμου φαίνεται ότι έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή αυτό με το ρεύμα. Αυτό είναι κυρίως από δέντρα που πέφτουν ή κλαδιά, πέφτουν πάνω στα καλώδια, σπάνε τα καλώδια και έχουμε προβλήματα και αυτά είναι και δύσκολα στην αποκατάστασή τους, Βαγγέλη. Γιατί μέχρι να πάνε τα συνεργεία εκεί, μέσα στις συνθήκες αυτές, καταλαβαίνεις τώρα. Δεν το συζητώ. Απλώς νομίζω ότι για τους ανθρώπους και κυρίως τους επαγγελματίες που είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό, στην Εθνική Οδό, με τα προϊόντα τους, τα ψυγεία τους κτλ. Σας άκουγα πριν. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα να μετακινηθούν κάπως. Δεν το γνωρίζω. Αν οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι εκεί, δεν έχουν πρόβλημα. Τώρα, μείνουν και μια μέρα εκεί και τρόφιμα έχουν και θέρμανση έχουν στα αυτοκίνητά τους.
δεν είναι τόσο μεγάλο και είναι και λίγοι, εν πάση περιπτώσει. Στην Εγνατία, ωστόσο, είναι πολύ. Είναι 300-400 φορτηγά. Στην Εγνατία είναι πολύ πάνω. Μιλάμε, οπότε πάνω είναι πολύ διαφορετικό. Θα ανοίξει πάνω, γιατί έχουν σταματήσει τα φαινόμενα. Πάντως, το πρόβλημα νομίζω είναι σε εμάς. Μανώλη, αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα είναι ότι δεν μας έφτανε το lockdown. Ήρθε και ο αποκλεισμός λόγω της κακοκαιρίας. Έκλεισε και τα υπόλοιπα. Χρειαζόμασταν τώρα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουν πέσει το ένα πάνω στο άλλο, έτσι. Και φαντάζομαι τώρα, εγώ σας είπα ότι αύριο θα κάνω το εμβόλιο, ότι δημιουργεί και ένα πρόσθετο πρόβλημα τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει, έχουν κλείσει τα ραντεβού, γιατί ξεκίνησε το 60-64 με την AstraZeneca, και θα υπάρξουν προβλήματα τώρα, γιατί ο κόσμος που έχει κλείσει το ραντεβού θα δυσκολεύεται να μετακινηθεί, δεν θα είναι τόσο εύκολη η μετακινήσεις. Είναι ένα ειδικό θέμα. Εσύ θα πας κοντά, Μανώλη, κοντά σου είναι το κέντρο. Όχι, θα πάω στο κέντρο, οπότε πρέπει να Θα πάω στο κέντρο, ερωτηματικό πρέπει να μπει εδώ για να δούμε τι και πώς θα είναι η κατάσταση βεβαίως αύριο. Μαρία, σε παρακαλώ, μην με πανικοβάλλεις. Όχι, το αντίθετο, θα βρεθεί τρόπος, θα βρεθεί τρόπος γιατί... Θέλεις να το κάνεις, Μανώλη, θέλεις, έτσι. Φυσικά, τι άλλο. Το περίμενες, πώς και πώς, Μανώλη, όπως και πώς. Είμαι ευτυχής, νιώθω ότι είμαστε οι τυχεροί αυτοί, το group αυτό 60-64, το οποίο μπορεί να κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, νιώθω ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Η δεύτερη δόση, Μανώλη. Πώς είπες? Η επόμενη δόση είναι μετά από πόσες εβδομάδες. Δεν μου έχουν στείλει μήνυμα για την επόμενη δόση. Βαγγέλη, εσύ έχεις ακόμα. Μία ενημέρωση από πολιτική προστασία. Ο Βαγγέλης είναι τζόβενο. Έχει πολύ πρόβλημα μπροστά του. Ακούστε, παιδιά, μία ενημέρωση. Έχει το ίδιο καλό κρασί και ο Μανώλης. Δεν το συζητώ. Τότε μας καλέσετε, θα έρθουμε εκεί, ρε παιδιά. Λοιπόν, πριν όμως έρθουμε, να σας πω το εξής. Για τις σποράδες που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, είναι τα νησιά αυτά χωρίς ρεύμα. Όλες οι σποράδες. Κιάθος, Κόπελλος, Αλόνισος. Στην Αργαλαστή, ακόμα, λοιπόν, είναι ακόμα και πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Έχουμε τελευταία ενημέρωση στην πολιτική προστασία που μας λέει το εξής. Στην Αργαλαστή, για την αποκατάσταση του δικτύου σποράδων που έχει κοπεί, ανοίγει δρόμο με ερπιστριοφόρο. Έχουν πάει τα συνεργεία του ΔΔΕ με ερπιστριοφόρα, ανοίγουν δρόμο για να φτάσουν στα σημεία που είναι οι βλάβες. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, παιδιά. Δεν είναι απλό. Το θέμα να μην σου τύχει αυτό. Άμα σου τύχει, να ξέρεις, θα ταλαιπωρηθείς. Δεν υπάρχει θέμα. Όπως και ταλαιπωρούνται δυστυχώς τις τελευταίες ώρες. Λοιπόν, εμείς να ευχαριστήσουμε πολύ τους συναδέλφους, τον Μανώλη Καψή και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλή συνέχεια και καλώς να εμβολιαστείς αύριο, Μανώλη.